Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη σου νίκη. Πες μου, σε παρακαλώ, δύο λόγια για το μάτς. Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη μας νίκη. Όχι τη μεγάλη μας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήρθε μάλλον φυσιολογικά. Δεδομένου ότι τα παιδιά, όπως έχω κατά επανάληψη δηλώσει, μπορεί να γίνεται να παραλαμβάνομαι, αλλά είναι η αλήθεια και πρέπει να την ακουστεί προς τα έξω. Ότι φέτος υπάρχει ένα ρόστερ παιδιών, όπως και πέρσι. Υπάρχει ένα ρόστερ παιδιών που εκτός από μπασκετική ποιότητα έχουν και μία καρδιά, μία ψυχή που τιμούν τη φανέλα που φοράνε. Είναι παιδιά συνειδητοποιημένα, είναι επαγγελματίες και ξέρουν κάθε φορά τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Σαφώς έχουν και αυτοί το περιθώριο και το δικαίωμα σαν ομαδικό άθλημα στο μπάσκετ να παρουσιαστούν και σε κάποια παιχνίδια μέτρη όπως συνέβη κάποιες φορές φέτος. Υπήρχε ένα πλάνο, υπήρχε ένα σχεδιασμός. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα παιδιά επέδειξαν μια προσήλωση και μια συγκέντρωση και ήταν τα δύο στοιχεία τα οποία εμείς θεωρούσαμε κλειδιά, ξέροντας ότι παίζουμε σε μια έδρα που πρώτον είναι αλόβητη, δεύτερον παίζουμε μια ομάδα που προερχόταν από μια πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρα στη Βέρεια. Άρα το momentum και η ψυχολογία ήταν πολύ καλή, ήταν υπέρ τους. Και τρίτον, ξέραμε ότι θα υπάρχει κόσμος. Και γνωρίζοντας και το κοινό του Ηρακλή και δεδομένου ότι ήταν ένα παιχνίδι με άρωμα Α1, ξέραμε ότι θα έχει ρυθμό παλμό, έντονη εξέδρα και άρα έπρεπε να κρατηθούμε συγκεντρωμένοι, ήρεμοι και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι αυτό έγινε και το αποτέλεσμα ήταν φυσιολογικό. Ξεχωρίζουμε κάποιο παίκτη με την απόδοση του σήμερα. Νομίζω ότι αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον θα δικήσω κάποια παιδιά. Και νομίζω ότι είναι και ένα στοιχείο το οποίο μας χαρακτηρίζει. Αν παρακολουθήσετε τα στατιστικά και τα νούμερα της Α2, δεν υπάρχει παιδί από την ομάδα το οποίο να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των σκορές, στις 10 πρώτες θέσεις. Αυτό δείχνει μια λογική, δείχνει μια φιλοσοφία και δείχνει μια ομαδικότητα και έναν αλτρουισμό μπασκετικό μεταξύ των παιδιών. Ο κόσμος. Ο κόσμος, έστω το λέω έτσι με μια σχετική πικρία, αλλά είμαι ευτυχισμένος που το βλέπω αυτό το πράγμα, γιατί πέρσι ήμασταν σχεδόν μόνοι, ήταν πολύ μοναχικός ο δρόμος. Κατανοητό και σεβαστό, αλλά μιλάμε ανοιχτά και το οφείλω να το καταθέσω. Ήταν πολύ λίγος ο κόσμος που ήρθε κοντά, μας στήριξε, μας πίστευσε και μας βοήθησε. Δικαιολογημένο, κατανοητό και σεβαστό. Φέτος έχει δείξει μια τρομακτική αφύπνιση. Δείχνει ότι πραγματικά πιστεύει αυτή την προσπάθεια συνολικά, σε όλα τα επίπεδα, την προσπάθεια αναγέννησης ομάδας, σε στέρεες βάσεις, σε σταθερές βάσεις, σε υγιείς βάσεις, καθαρή. Να επανέλθει εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, σε πολύ ψηλό επίπεδο ως βασίλης. Χάνεται αυτή η άνοδος. Ακούγεται στερεότυπο, αλλά ο δρόμος είναι πραγματικά μακρύς. Και το θέμα δεν είναι ότι είναι μακρύς, είναι και δύσβατος. Γιατί η Α2 είναι μια κατηγορία που μπορεί πραγματικά κάθε Σάββατο κρύβει εκπλήξεις. Δεν θα χαθεί η άνοδος υπό δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να είναι γερά τα παιδιά και υγιή, και η άλλη είναι να είμαστε σοβαροί και προσιλωμένοι κάθε Σάββατο.